Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 24 Ιανουαρίου. Ας δούμε μαζί τις τοπικές μας ειδήσεις. Θέμα χρόνου είναι να καταβληθούν στους λεωφορείουχους της Χίου 233.000 ευρώ που εξασφάλισε το Υπουργείο Εσωτερικών για να καλύψει τις οφειλές για τα μαθητικά δρομολόγια της περίοδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011. Τα παραπάνω χρήματα αποτελούν ασπιρίνη στο οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ΚΤΕΛ, τα οποία πανελλαδικά τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας μέχρι το Φλεβάρι να υλοποιηθεί η δέσμευση του Υφυπουργού Πάρη Κουκουλόπουλου για καταβολή του συνόλου των οφειλωμένων για τα μαθητικά, αλλιώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τα 233.000 ευρώ που προσδοκούν να λάβουν άμεσα τα ΚΤΕΛ Χίου, στο υπεραστικό αναλογεί το ποσό των 120.000 ευρώ, το οποίο όμως για να το λάβει πρέπει να καλύψει εκτός των άλλων τις ασφαλιστικές οφειλές στο ΙΚΑ που φτάνουν τα 98.000 ευρώ, όπως δήλωσε στην Αλήθεια ο πρόεδρός του Λεωνίδας Καλαγκιάς. Κοιτάξτε να δείτε, από τον Μάιο μέχρι και τώρα δεν έχουμε εισπράξει την παραμικρή δραχμή. Όπως τα λέμε και συνεχώς, με το να μπούμε στη διαδικασία συνεχώς να χρεωνόμαστε, να δανειζόμαστε, να προσπαθούμε να κρατήσουμε την εταιρεία. Και πρώτα απ' όλα τη δουλειά μας. Μαθητικά δεν έχουμε εισπράξει τίποτα. Τώρα βγήκε μια απόφαση να βγει κάποιο υπόλοιπο για Μάιο-Ιούνιο, το οποίο αφορά όλη τη Χίο, τάξη, οτιδήποτε μεταφορές. Απορά γύρω στις 233.000 και από αυτά όλοι οι οποίοι κάνουν μεταφορές θα πάρουν ο καθένας το αυτό που έχει δουλέψει. Αυτά θα. Ακόμα πότε προβλέπετε ότι θα? Εγώ σε εδώ αυτό όπως έχει γίνει εδώ η χώρα μας, δυστυχώς το λέω, δεν μπορώ να προβλέψω πια. Είναι απρόβλεπτο. Πιστεύω πάντως σε κάνα... Στα 52 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το τεχνικό πρόγραμμα έργων του 2012 που ενέκρινε χθες κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, χωρίς να μπορεί κανείς με βεβαιότητα να υποστηρίξει ότι το σύνολο του ποσού που υπολογίζεται ότι θα διατεθεί σε έργα θα εισρεύσει στο Ταμείο του Δήμου σε περίοδο μάλιστα παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Ο Δήμαρχος Πολύδωρος Λαμπρινούδης εστίασε στα έργα του ΕΣΠΑ, από το οποίο προσδοκά χρηματοδοτήσεις της τάξης του 37,3 εκατομμύρια ευρώ, μιλώντας για αναπτυξιακή προοπτική, προτάσσοντας εκείνα που αφορούν στο κάστρο της πόλης, τα ΣΧΟΑΠ, τις αναπλάσεις κτηρίων μέσω του προγράμματος Τζέσικα, την ανάπλαση της Αμπλοταριάς, τις φυσικές διαδρομές, την ανακύκλωση, αλλά και το αντιπλημμυρικό στο ρέμα της Κύλας. Αφορά έργα που έχουν να κάνουν με το ΕΣΠΑ. Συνολικού προϋπολογισμού 37.301.810. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι αστικές αναπλάσεις 9 εκατομμύρια, 3 που είναι για την πόλη της Χίου, μόνο για την πόλη της Χίου, σαν αστικό κέντρο, 3 εκατομμύρια για το κάστρο της Χίου, 3 εκατομμύρια για κτίρια εντός της πόλης όπως το κτίριο το απέναντι από το απλό στο στενό του Χορέμι που είναι του Δήμου και θα αναπαλωθεί η Αμπλοταριά, τα υπόλοιπα κτίρια της Οδού Δημοκρατίας παρεμβάζει μέσα στο κάστρο 6-7 κτίρια αναπαλαιών.